Θα ταξιδέψουμε τώρα ως την περιοχή της Θεσσαλίας και θα θυμηθούμε τον αρματολό του Ολύμπου Νίκο Τσάρα, γνωστός Νίκο Τσάρα από το χωριό Γιανωτά Ελασσόνας. Κέρδισε τους Τούρκους στο Άνω Νευροκόπη και το Μελένικο της Βορειοανατολικής Μακεδονίας. Η μοίρα του όμως δεν τον ήθελε να πάρει μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821, καθώς τραυματίστηκε θανάσιμα από πυροβολισμό Τούρκων στη παραλία κοντά στο Λιτόχωρο τον Ιούλιο του 1807, λίγο μετά τη νίκη του επί ισχυρής δύναμης Τουρκαλβανών στις ακτές της πόλης. Ο Νίκο Τσαράς πέθανε στο καράβι του και ενταφιάστηκε στη Σκιάθο, κοντά στη Μονή της Ευαγγελίστριας, όπου υπάρχει και το λεγόμενο ρέμα του Νίκο Τσάρα. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είχε πει ότι η προσφορά του στον αγώνα μας θα ήταν μεγάλη εάν ζούσε τώρα. Θα καλούσα την χοροδιδάσκαλο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κυρίλου και Μεθοδίου Ευόσμου, την κυρία Μάχη Βελώνη, να έρθει στο βήμα. Διέχουν τη ζύχνα στα βουνά και στέκουν μαραμένα. Μήνα χαλάζει τα βαρύ, μήνα βαρύς χειμώνας. Δε χαλάζει τα βαρύ, ουδέ βαρύς χειμώνας. Ο Νικοτσάρας πολεμάει τα τρία βιλαέτια, τη ζύχνα και το χάντακα, το έρημο το πράβει. Τρεις μέρες κάνει πόλεμο, τρεις μέρες και τρεις νύχτες, χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, χωρίς ύπνο στο μάτι. Χιόνι έτρωγαν, χιόνι έπιναν και τη φωτιά βαστούσαν. Τα παλικάρια φώναξε στις τέσσερις ο Νίκος. Ακούστε παλικάρια μου, λίγα κι αντριωμένα, βάλτε τσελίκι στην καρδιά και σίδερο στα πόδια και αφήστε τα τουφέκια σας και βγάλτε τα σπαθιά σας. Γιουρούσι για να κάμουμε, να φτάσουμε στο πράβι. Το δρόμο πήραν σύνταχα και έφτασαν στο γιοφύρι. Ο Νίκος με το δαμασκή την αλυσό του κόφτη. Φεύγουν οι Τούρκοι σαν τραγιά, πίσω το πράβι αφήνουν. Χαρίς χειμώνας, Νίκος.